Θερμές ευχαριστίες στο Βάση Κάσιο με τον παραστατικό πάντα τρόπο που μιλάει και το πάθος που μεταδίδει για αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον που μπορεί να προκαλέσει η μελέτη του αριστοτελικού έργου. Με λίγα λόγια έδωσε αυτό τον ενθουσιασμό και το πάθος που το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν ξεκινήσω τη δική μου ομιλία, εδράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω τους αγαπητούς συναδέλφους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών, Ιωάννη Σιραδάκη, που για λόγους υγείας δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ απόψε, Ζαχαρία Σκούρα και Σταύρο Ευκολούπη, για την αμέριστη στήριξη στις προσπάθειες και πρωτοβουλίες μου, τον αγαπητό φίλο καθηγητή Ρίτσαρντ Μακίρεχαν, για την ιδέα που είχε να προτείνει και να ενθαρρύνει τη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο De Kreuter, που ευωδόθηκε τόσο ωραία, και αντιστοίχως τον αγαπητό Ζαχαρία Σκούρα για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε για να χρηματοδοτηθεί η έκδοση των πρακτικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σηματοδοτούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών των τόμων. Είναι η στροφή του ενδιαφέροντος στο επιστημονικό έργο του Αριστοτέλη, καθώς και στο θέμα της επικαιρότητας των ιδεών του, κάτι το οποίο εκφράζει και το πνεύμα του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών. Για το λόγο αυτό επέλεξα να δώσω ένα δείγμα αυτού του είδους προσέγγισης. Ήδη είχατε δείγματα, βεβαίως, ειδικά της αριστοτελικής φυσικής φιλοσοφίας. Την άποψή μου, που εν συντομία θα παρουσιάσω απόψε, την αναπτύσσω αναλυτικά στο δοκίμιό μου με τον τίτλο «Aristotle's Dynamic Vision of Nature, a New Aristotelian Perspective on Contemporary Science», μια νεοαριστοτελική προσέγγιση της σύγχρονης επιστήμης, το οποίο δημοσιεύεται στον πρώτο από τους δύο τόμους, τον τόμο De Kreuter. Με αυτή την ανάγνωση της αριστοτελικής φυσικής φιλοσοφίας που προτείνω, επιχειρώ να ανασκευάσω την παραδοσιακή αντίληψη για την παταγώδη, όπως χαρακτηρίστηκε, αποτυχία του Αριστοτέλη στον τομέα της φυσικής. Γιατί όμως επεκράτησε επί αιώνες αυτό που ακούσατε ήδη και από τον Λάμπρο Κολουμπαρίτσι, μια τέτοια αντίληψη? Θα δώσω τη δική μου άποψη, γιατί πιστεύω ότι βρίσκεται στο μεγάλο χάσμα που χώριζε την αριστοτελική σκέψη από τους πρωταγωνιστές της επιστημονικής επανάστασης, Κοπέρνικο, Κέπλερ και Γαλιλαίο, και συνεχεία από τον Εύτωνα. Τα κύρια χαρακτηριστικά της επιστημονικής γνώσης, όπως διαμορφώθηκαν από την νεότερη επιστήμη, ήταν η παρατήρηση, το πείραμα, η ποσοτικοποίηση της φύσης, με κύριο όργανο πάντα τα μαθηματικά. Όλα αυτά έρχονταν σε αντίθεση προς την αριστοτελική αντίληψη για το φυσικό κόσμο, όπου κυρίαρχο ρόλο παίζουν η κίνηση, η μεταβολή, το πέρασμα από την ενδυνάμει στην ενεργεία κατάσταση, με μια λέξη, το γίγνεσθε, σε αντίθεση προς το είναι. Διαμορφώθηκε έτσι ήδη από την αρχαιότητα και συνεχίζεται ως σήμερα η αντιπαράθεση δύο μοντέλων του φυσικού κόσμου. Το ένα είναι το στατικό της Δημοκρίτιας ατομικής θεωρίας και στους νεότερους χρόνους της Νευτόνιας φυσικής, και το άλλο το δυναμικό μοντέλο της αριστοτελικής φυσικής φιλοσοφίας. Από το πρώτο κέλος βιβλίο των φυσικών, ο Αριστοτέλης ταυτίζει τα φύση όντα με τα κινούμενα και διευκρινίζει στο δεύτερο βιβλίο ότι όταν αναφέρεται στα φύση όντα, στα φυσικά όντα, εννοεί αυτά που βρίσκονται κάτω της σελήνης, δηλαδή όλα τα είδη των ζώων και τα μέρη τους, όλα τα φυτά, καθώς και τα απλά σώματα, γη, αέρα, φωτιά, νερό. Όλα αυτά, μας λέει ο Σταγυρίτης, έχουν μέσα τους, την αρχή της κίνησης και της τάσης. Αυτό είναι το σημαντικό. Για να γίνει κατανοητό αυτό σε όλο του το μεγαλείο, δύο πράγματα πρέπει να προσέξουμε. Το ένα είναι ότι ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για μία κίνηση εσωτερική, μία κίνηση που υπάρχει μέσα στα φυσικά πράγματα. Το δεύτερο, ότι όταν ο Σταγυρίτης μιλάει για κίνηση,
δεν εννοεί μόνο τη μετάθεση μέσα στο χώρο, κάτι το οποίο ήταν η κεντρική ιδέα τόσο της Δημοκρίτειας ατομικής θεωρίας, όσο και της νεότερης επιστήμης μέχρι σήμερα. Για τον Αριστοτέλη κίνηση είναι επίσης η αύξηση σκεφθήσεις, δηλαδή ποσοτική μεταβολή, η αλλίωση, ποιοτική μεταβολή, η γέννηση σκεφθορά, όταν το έβιον γεννιέται και πεθαίνει. Όλα αυτά τα είδη των κινήσεων συνδέονται άμεσα με τις αριστοτελικές οντολογικές κατηγορίες ύλη και μορφή, δύναμη και ενέργεια ή αλλιώς εν δυνάμη και εν ενεργία όν. Εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία να κάνουμε σαφές ότι για τον Αριστοτέλη οι οντολογικές κατηγορίες δεν έχουν να κάνουν με ένα κόσμο υπερβατικό, όπως οι ιδέες του Πλάτωνα, αλλά αποτελούν το θεμέλιο της φυσικής πραγματικότητας. Στον υποσελήνιο λοιπόν κόσμο, τον κόσμο της εμπειρίας, υπάρχουν από τη μια μεριά οι ατομικές ουσίες, οι οποίες αποτελούνται από ύλη και μορφή. Κάθε αντικείμενο της εμπειρίας μας, ο άνθρωπος, ο σκύλος, η γάτα, το δέντρο, είναι το προϊόν σύνθεσης ύλης και μορφής. Η ύλη κλείνει μέσα της εν δυνάμει τη μορφή. Η δε μορφή υπάρχει καταρχήν ως αισθητή μορφή ενός συγκεκριμένου υλικού αντικειμένου, όπως για παράδειγμα η μορφή που επέρνει το άγαλμα όταν ο γαλματοποιός ολοκληρώσει το έργο του. Η κύρια όμως, αυτό έχει σημασία, και θεμελιώδη σημασία της μορφής είναι αυτή του είδους, της ουσίας του τι είναι. Με αριστοτελικούς όρους είναι αυτή που αποτελεί την εσωτερική φύση ενός πράγματος που εκφράζεται στον ορισμό του, στο διάγραμμα της δομής του. Ο Αριστοτέλης λοιπόν τοποθέτησε τη μορφή, δηλαδή το είδος, το αντίστοιχο της πλατωνικής ιδέας, μέσα στα ίδια τα πράγματα, in rebus, κατά τη σχολαστική ορολογία, και τη θεώρησε ουσία της ύπαρξής τους. Με τον εφιέστατο αυτό τρόπο κατάφερε να ενώσει τον πλατωνικό κόσμο των ιδεών με τον κόσμο των αισθητών αντικειμένων. Γι' αυτό και έδωσε τόσο μεγάλη σημασία στη μελέτη του φυσικού κόσμου και κατάφερε έτσι, μέσα από το έργο του, τις παρατηρήσεις, τις περιγραφές που τόσο ακούσατε από τον Θεοδόσιο Τάσιο και τον πλούτο των δεδομένων που συνέλεξε από όλους τους τομείς του επιστητού, να βάλει τα θεμέλια των βασικών κλάδων των επιστημών, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα. Για τον Αριστοτέλη, ο κόσμος των αισθητών αντικειμένων, ο κόσμος της εμπειρίας, όπως τα δέντρα, τα βουνά, τα ποτάμια, οι άνθρωποι, αποτελούν τον εν ενεργεία κόσμο, τον κόσμο με τους χωροχρονικούς προσδιορισμούς. Τα όρια, ωστόσο, και αυτό έχει σημασία, της φυσικής πραγματικότητας, διευρύνονται για να συμπεριλάβουν και τον εν δυνάμει κόσμο, ο οποίος δεν έχει περάσει ακόμη στην ύπαρξη, κλείνει όμως μέσα του τη δυνατότητα για πραγμάτωση. Ο σπόρος, λόγου χάρη που φυτέψαμε στη γλάστρα, κλείνει μέσα του τη δυνατότητα να γίνει μια τριανταφυλιά. Το έμβριο κλείνει μέσα του εν δυνάμει το νεογέννητο βρέφος και αυτό με τη σειρά του το παιδί και ούτω καθεξής. Δημιουργείται έτσι, και αυτό είναι το σημαντικό, ένα δυναμικό μοντέλο του φυσικού κόσμου, όπου συντελείται ένα διαρκές πέρασμα από την ενδυνάμιση στην ενεργεία κατάσταση. Αυτό πιστεύω ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αριστοτελικής φιλοσοφίας. Εισχωρεί σε όλες τις πτυχές του αριστοτελικού έργου και ταυτόχρονα προσφέρει τη γέφυρα για να γίνει το πέρασμα σε μία θεμελιώδη έννοια τόσο της αριστοτελικής φιλοσοφίας της φύσης όσο και της σύγχρονης φυσικής. Αυτή είναι η έννοια της ύλης και στην περίπτωση του Αριστοτέλη της πρώτης ύλης. Αναφέρουμε εδώ πέρα τα πειράματα που γίνονται στο ΣΕΡΝ της Ελβετίας. Τι άλλο κάνουν από το να μελετούν, να ψάχνουν να βρουν τι είναι η ύλη του φυσικού κόσμου. Δηλαδή είναι τελείως σύγχρονο θέμα το οποίο πρώτος τη συζήτηση για το οποίο και την αναζήτηση τη θεμελίωσε ο Αριστοτέλης και μας έδωσε μια πάρα πολύ σημαντική θεωρία. Σύμφωνα με τους περίφημους ορισμούς του Σταγυρίτη στα φυσικά, η πρώτη ύλη είναι το έσχατον υποκείμενον κάθε μεταβολής, υπόστρωμα
υποκείμενο υπόστρωμα κάθε μεταβολής. Εισαγωγικά λέγω γαρ ήλιν, το πρώτον υποκείμενο νεκάστο, εξού γίγνεται έτι ανυπάρχοντος, μη κατασυμβευικός. Αυτή η ύλη στερείται κάθε προσδιορισμού, άλλο περίεργο στους ορισμούς του Αριστοτέλη. Μας λέει ο Σταγυρίτης, αλλά αν αφαιρέσουμε το μήκος και το πλάτος και το βάθος, θα δούμε ότι τίποτε δεν απομένει ως υπόλοιπο, παρά μονάχα αυτό που τυχόν ορίζεται από τις ιδιότητες αυτές. Κάτι το απροσδιόριστο, χωρίς συγκεκριμένος προσδιορισμός. Ιδιότητες. Τέλος, όπως δηλώνει στα μετά τα φυσικά, η πρώτη ύλη συνδέεται με την έννοια του δυνάμει. Η έσχατη ύλη και η μορφή είναι ένα και το αυτό. Το ένα υπάρχει δυνάμει, το άλλο εν ενεργεία. Είναι ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Από τη μια μεριά του εσχάτου υποκειμένου της μεταβολής και της απροσδιοριστίας και από την άλλη μεριά της δυνάμει κατάστασης στην οποία βρίσκεται η πρώτη ύλη που της επιτρέπουν να κάνει το πέρασμα από τη δύναμη στην ενέργεια και να λάβει κάθε φορά μια συγκεκριμένη μορφή. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η τόσο παράδοξη, πραγματικά παράδοξη, αλλά ταυτόχρονα ευφυέστατη σύλληψη της πρώτης ύλης από τον Αριστοτέλη είναι που μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε μία βαθιά ενοιολογική συγγένεια, δεν λέω ομοιότητα, μία βαθιά ενοιολογική συγγένεια ανάμεσα στην αριστοτελική φιλοσοφία της φύσης και στη σύγχρονη φυσική. Εδώ αναφέρομαι στην κβαντική φυσική και φυσική των στοιχειωδών σωματείων. Καθώς δηλαδή προχώρησε η έρευνα στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα στην εξερεύνηση του εσωτερικού της σύστασης του ατόμου, στον υποατομικό τομέα, άρχισε να ανοίγεται μπροστά μας ο θαυμαστός κόσμος των κβαντικών φαινομένων, ο οποίος φαίνεται όλο και περισσότερο ότι είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που όλοι γνωρίζουμε στην κλίμακα της καθημερινής εμπειρίας, όπου τα πράγματα που υπάρχουν γύρω μας, τα τραπέζια, οι καρέκλες, οι άνθρωποι, μπορούν να περιγραφούν με σαφείς χωροχρονικούς προσδιορισμούς στο πλαίσιο της κλασικής φυσικής, της νευτόνιας φυσικής. Όταν όμως περάσουμε στον κόσμο των κβαντικών φαινομένων, ανοίγεται μπροστά μας μια ολότελα διαφορετική φυσική πραγματικότητα. Τα υποατομικά σωματίδια, εντός εισαγωγικών δεν είναι ακριβώς σωματίδια της κλασικής φυσικής, όπως λόγου χάρη ηλεκτρόνια, πιόνια, μειόνια, μεζόνια, quarks, δεν είναι και δεν συμπεριφέρονται σαν τις μπάλες του μπιλιάρδου. Με άλλα λόγια, δεν έχουν ιδιότητες που παραδοσιακά αποδίδονται στην ύλη στο πλαίσιο της κλασικής φυσικής. Εκείνο που προκαλεί έκπληξη, όταν εισχωρήσουμε στο εσωτερικό της σύστασης του ατόμου, τα σωματίδια δεν είναι πλέον οι συμπαγείς, σαφώς προσδιορισμένοι, αμετάβλητοι δομικοί λίθοι, building blocks, δομικοί λίθοι της ύλης, όπως συνέβαινε με τη Δημοκρίτεια και, και τα νευτόνια άτομα. Η παρουσία τους μέσα στο χώρο δεν έχει σαφή όρια, αλλά ούτε και τη σταθερότητα που διακρίνει τα αντικείμενα της κλασικής φυσικής. Όλα αυτά διαρκώς μετασχηματίζονται, καθώς συντελείται, θα λέγαμε με όρους αριστοτελικούς, ένα διαρκές πέρασμα από τη δύναμη στην ενενεργεία κατάσταση. Πρόκειται για μία εσωτερική κίνηση, όπως είδαμε στον Αριστοτέλη, η οποία περιλαμβάνει εισαγωγικά όλους τους δυνατούς μετασχηματισμούς της ύλης, κλείνουν τα εισαγωγικά, όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί ο David Bohm, ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς φυσικούς του 20ου αιώνα. Όλα αυτά τα εκπληκτικά δεδομένα της πειραματικής έρευνας που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα από τα μέσα του 20ου αιώνα και συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία έως τις μέρες μας, συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι ο τρόπος που βλέπει τη φύση ο Αριστοτέλης είναι πολύ πιο κοντά από την ευτόνια φυσική στην εικόνα της φύσης της σύγχρονης επιστήμης. Η πρότασή μου λοιπόν, η οποία εισάγει παράλληλα
τον νέο αριστοτελισμό στη φιλοσοφία της επιστήμης είναι ότι θα πρέπει να επιχειρήσουμε μία εκ νέου ανάγνωση του αριστοτελικού έργου υπό το φως των νέων ανακαλύψεων στον χώρο των επιστημών. Θα ήθελα να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι η ίδια επισήμαση ισχύει για όλους τους τομείς του αριστοτελικού έργου, όπως θα διαπιστώσει άλλωστε ο αναγνώστης όταν μελετήσει αυτούς τους δύο τόμους. Οι ιδέες του Σταγυρίδη, μεταξύ άλλων, για τη δημοκρατία, την πολιτεία, τον πολίτη, την παιδεία, την κοινωνία, το δίκαιο, όπως πάρα πολύ ωραία μας παρουσίασε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, στον χαιρετισμό του που ήταν ένα δοκίμιο, μια εργασία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2016 για το δίκαιο και τι οφείλει η σημερινή επιστήμη του δικαίου στον Αριστοτέλη. Έχουν τεράστιο, όλες αυτές οι πτυχές του αριστοτελικού έργου, έχουν τεράστιο ενδιαφέρον σήμερα και καθιστούν τον Αριστοτέλη έναν απόλυτα σύγχρονο στοχαστή, με τον οποίο μπορούμε να ανοίξουμε διάλογο και μέσα από την επαφή μας αυτή να οδηγηθούμε σε μία βαθύτερη κατανόηση των ιδεών και προβλημάτων της εποχής μας, ώστε να βρούμε λύσεις για τα διάφορα διέξοδα της εποχής και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και καλύτεροι πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε. Βιαστήκαμε λιγάκι να ολοκληρώσουμε μέσα στην ώρα, γιατί σεβαστήκαμε ότι διαθέσατε τον πολύτιμο χρόνο σας να παραστείτε εδώ απόψε. Δεν έπρεπε να αργήσουμε. Πιστεύω να ήμασταν εντάξει. Ίσως 5 λεπτά αργότερα πήγαμε. Αν επιθυμείτε, φυσικά να μείνετε κι άλλο, τι άλλο θέλουμε εμείς. Θα ήταν πολύ σπουδαίο να ακούσετε στη συνέχεια και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι για τον Αριστοτέλη, θα ήταν τιμή μας μεγάλη, χαρά μας μεγάλη. Και τον έχετε μελετήσει πολύ, το έχετε αποδείξει. Και τώρα τελευταία μιλήσατε για το δίκαιο στο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας. Τώρα τελευταία για την κλιματική αλλαγή. Βλέπω ότι προχωρείτε. Σας έχουμε σύμμαχο εδώ στην προσπάθειά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανοίγετε και άλλους δρόμους. Όπως μας εξηγήσατε, αυτή η σχέση με την κλιματική αλλαγή, με το έργο του Αριστοτέλη, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό. Και θέλουμε να το προχωρήσουμε με τη δική σας συνεργασία κι εμείς περισσότερο. Εγώ τι να σας πω, θα ήθελα πάρα πολύ 2 κουβέντες να ακούσω από εσάς για τον Αριστοτέλη. Δεν ξέρω αν παραβαίνω την εθιμοτυπία και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν είμαι πολύ εξοικειωμένη με την εθιμοτυπία, αλλά παίρνω το θάρρος και λέω 2 λέξεις από τον ανώτατο άρχοντα της χώρας για τον Αριστοτέλη και την αξία του. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, μία όθηση για την μελέτη, προβολή του Αριστοτέλη και θα είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας.